Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συμπληρώνεται το πας των εμπλεκομένων στα επεισόδια που έγιναν στο Ρέντι με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού, ο οποίος συνεχίζει να δίνει τη μάχη για τη ζωή του μέχρι και αυτή την ώρα. Στο κάδρο μπαίνουν νέα πρόσωπα μέσω της ταυτοποίησης DNA με τις αρχές να κάνουν πλέον λόγο για χαρτογράφηση της εγκληματικής ομάδας μετά την προφυλάκηση του 18χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τον τραυματισμό του αστυνομικού με την φωτοβολίδα. Η βεντάλια των ερευνών για την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης κατά του αστυνομικού έξω από το γήπεδο του Ρέντι ανοίγει ακόμη περισσότερο μετά τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων που έδειξαν ότι ο 16χρονος αδερφός του 18χρονου προφυλακισμένου για τη ρήψη φωτοβολίδας έχει εμπλοκεί στην υπόθεση. DNA, αποτυπώματα και ίχνη πυρίτιδας του 16χρονου ταυτοποιήθηκαν με ένα κομμάτι φωτοβολίδας που βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης κατά των αστυνομικών. Βασικός στόχος της έρευνας είναι να βρεθούν η συνεργή, η ηθική αυτουργή, η άμεση συνεργή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο που του έδωσε αυτό το οποίο. Το αντικείμενο το οποίο την ναυτική φωτοβολίδα. Όμως ένα ακόμη πρόσωπο μπαίνει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών και στον στενό κλειό της έρευνας, καθώς αποτυπώματα και πυρίτιδα σύμφωνα με τα εγκληματολογικά εργαστήρια βρέθηκαν σε κατασχεμένα αντικείμενα τα οποία ταυτοποιούνται με τον 26χρονο μάνατζερ τράπερ, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί μαζί με τον 18χρονο και είχε δηλώσει ότι δεν είχε καμία σχέση με τα επεισόδια. Βέβαια θα έχουμε εντάλματα σύλληψης, γιατί φτάνουμε κοντά σε αυτούς που φορούσαν την κουκούλα, που δεν ήταν ένας, ήταν παραπάνω από ένας. Αυτοί λοιπόν έχουν κάνει κακουλήματα, συμμετέχουν καταρχήν σε μια εγκληματική οργάνωση. Οι αρχές γνωρίζουν ποιο ήταν το άτομο που καθοδήγησε τον 18χρονο και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει είναι πολλά και επιβαρυντικά. Παρά το γεγονός ότι ο προφυλακισμένος δεν θέλησε να δώσει παραπάνω στοιχεία παρά μόνο τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Πήγα στο γήπεδο με δύο ακόμα φίλους μου και τον αδελφό μου. Κάποια στιγμή είδα κόσμο να βγαίνει προς τα έξω. Από περιέργεια βγήκα κι εγώ να δω τι γίνεται. Ένα άτομο που φορούσε κουκούλα full face με μακριά γένια μου έδωσε μια φωτοβολίδα και μου είπε να την πετάξω. Μου έδειξε πως λειτουργεί γιατί εγώ δεν ήξερα. Ο 18χρονος ζήτησε να μπει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων με την ανακρίτρια όμως να του απαντά ότι στην παρούσα φάση της υπόθεσης δεν μπορούσε να γίνει. Οι αρχές πάντως αναφέρουν ότι αν ο 18χρονος θέλει πραγματικά να βοηθήσει, μπορεί να το κάνει καθώς είναι σε εξέλιξη η παράλληλη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και στην οποία μπορεί να δώσει στοιχεία. Οι έρευνες προχωράνε καλά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι πέραν από την σύλληψη του καταδήλωσή του δράστη, όπου έγινε μέσα σε μία μέρα, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις και θα ακολουθήσουν και νέες σύλληψεις. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι 6 δημιουργίες των ΜΑΤ αρνήθηκαν αρχικά να πάνε στο χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη, αναφέροντας ότι θα πάνε μόνο σε περίπτωση που ξεσπάσουν επεισόδια, παραμένοντας ακινητοποιημένοι για ώρα στη συμβολή της Κηφισίας με την Αλεξάνδρας. Ο αστυνομικός δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αρνηθεί διαταγή. Ναι. Η άρνηση διαταγής είναι απόταξη. Εδώ έχουμε μια άρνηση η οποία είχε κάποιο χρονικό πλαίσιο. Το ερωτηματικό είναι τι θα γινόταν αν είχαμε επεισόδια. Το χρονικό διάστημα που δεν είχαν μεταβεί. Τελικά, με παρέμβαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, μέσω ασυρμάτου, έδωσε εντολή στους δημιουργείτες να πάνε στο γήπεδο και τελικά επέστρεψαν στις θέσεις τους. Αγώνα δρόμου κάνουν τα συναρμόδια Υπουργεία, κυρίες και κύριοι, για να καταθέσουν τις νέες διατάξεις του αθλητικού νόμου, οι οποίες θα προβλέπουν τη λειτουργία καμερών σε όλα τα γήπεδα αλλά και τον τρόπο ελέγχου των εισιτηρίων. Την ίδια ώρα τώρα, κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν ότι σε όποιο άθλημα παρατηρούνται επεισόδια, για τα γήπεδα θα κλείνουν. Βήμα πίσω δεν κάνει η κυβέρνηση στην απόφασή της για γήπεδα χωρίς θεατές στο ποδόσφαιρο για τις ομάδες της Super League 1, με αρμόδια κυβερνητικά στελέχη να ξεκαθαρίσουν ότι άδειες κερκίδες θα βλέπουμε όπου παρατηρούνται επεισόδια. Σε οποιοδήποτε άθλημα, προσέξτε να δείτε, σε οποιοδήποτε άθλημα παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα οπαδικής βίας, θα κλείνει αμέσως. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Αθλητισμού ολοκληρώνει τις νέες διατάξεις του αθλητικού νόμου, ο οποίος θα προβλέπει κάμερες παντού και ταυτοπροσωπεία. Χωρίς αυτά, κανένα γήπεδο δεν πρόκειται να ανοίξει. Ο νέος νόμος προβλέπει ότι οι κάμερες θα είναι υψηλής ευκρίνειας, θα βλέπουν όλο το γήπεδο και θα τσεκάρονται 2 ημέρες πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά και λίγες ώρες πριν το παιχνίδι. Μάλιστα, θα αποστέλλεται μήνυμα στη Διεύθυνση Αθλητικής Βίας, καλώς έχει, και μόνο τότε θα ξεκινάει ο αγώνας. Όσον αφορά τον έλεγχο των εισιτηρίων, η τεχνολογία μπορεί να φανεί αρρωγός, καθώς το ηλεκτρονικό εισιτήριο θα ταυτοποιείται μέσα από το κινητό του κατόχου, θα γίνεται όμως και δεύτερος έλεγχος έξω από το γήπεδο.
Απεσιόδοξος φάνηκε μιλώντας στον Αντένα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για τα μέτρα κατά της οπαδικής βίας, καθώς, όπως είπε, πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Τα σχολεία τα απεγύμνωσαν. Πρέπει να πάει στο γήπεδο, πρέπει να πάει στο θέατρο. Εγώ δεν περίμενα βελτίωση. Όσα μέτρα και να λάβει το Υπουργείο Παιδείας, όταν δεν βάλει πρότυπο στα παιδιά. Για επικοινωνιακού χαρακτήρα μέτρα, χωρίς αποτέλεσμα, έκανε λόγο η Έφη Αχτσιόγλου. Με άλλα λόγια, είναι προφανές ότι τα όσα μέτρα κατά καιρούς ανακοινώνονται, όπως αυτό που ανακοινώθηκε ακόμη μια φορά περί κεκλεισμένων θυρών διεξαγωγή αγώνων, είναι μέτρα τα οποία είναι επιφανειακού χαρακτήρα, εντυπωσιασμού και δεν φέρνουν το αποτέλεσμα. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο υπάρχει. Ηλεκτρονικό εισιτήριο, από όσο γνωρίζω, πηγαίνουν στους αγώνες. Μέχρι και το ΆΜΚΑ δίνουν για να πάνε στους αγώνες πολλές φορές και να κόψουν εισιτήριο. Νομίζω ότι αυτά είναι τώρα μια διαχείριση που κάνει η κυβέρνηση και πάλι επικοινωνιακού τύπου, όχι ουσίας. Πράσινο φως για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, άναψαν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις. Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, επέτρεψε δια της σιωπής του την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία, αποφεύγοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο να ασκήσει βέτο. Στο τέλος όμως μπλόκαρε τη συζήτηση για την προοπτική ενίσχυση της Ουκρανίας με 50 δις, αλλά και για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν ένα ακόμη εμπορικό πλοίο, το οποίο επιχείρησε να περάσει από την Ερυθρά Θάλασσα με προορισμό το Ισραήλ, ενισχύοντας την ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα τώρα ο Ισραηλινός στρατός βομβάρδισε περιοχές, την Χανιουνής αλλά και τη Ράφα, με τους Παλαιστίνιους να καταγγέλουν την απώλεια 12 αμάχων από χτύπημα σε σχολείο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Ντονοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.